σε κάποιο που τα μέσα μέρος του επεισοδίου ήμουν παρόν. Δηλαδή στη φάση που τρέχαμε μέσα να σωθούμε γιατί είχαν πίσω κάποιον με τσεκούρι να μας κυνηγάει. Ουρλιαχτά, πανικό και ο καθένας κοιτούσε να σώσει τον εαυτό του, να μην αρπάξει καμιά τσικουριά, να το πω έτσι λαϊκά. Υπήρξε κάποια αφορμή, κύριε Τζουμπούλη, που να μας το εξιστορήσετε πρώτα. Να μας το εξιστορήσετε, κύριε Πρόεδρε, πρώτα. Τι ώρα ξεκίνησε και τι έγινε. Εσείς πού βρισκόσασταν? Επειδή έχουμε τρεις συναδέλφους, οι οποίοι δίνουν τον αγώνα τους και κυρίως οι δύο, δεν θέλω να επεκταθώ και δεν είμαι και εγώ καλά. Γιατί χθες το βράδυ, μετά το νοσοκομείο, πήγαμε στη ΔΟΗ, είδα το βίντεο. Και από τη μια λυπάμαι και αγωνιώ για τους συναδέλφους και από την άλλη χαίρομαι που αυτή τη στιγμή μπορώ και μιλάω με εσάς. Καταλαβαίνω. Γιατί και εγώ στο τσακ την κρύψω. Δεν είμαι στην καλή. Μπήκε αδιακρίτως και χτύπαγε ή ήθελε στόχευε. Πρόκειται για έναν άνθρωπο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε άνθρωπο το συγκεκριμένο, γιατί άνθρωπος δεν σηκώνει σε κούρι και χτυπάει κεφάλι, κυρίως κεφάλι, κάποιον άλλο στην άνθρωπό του. Φαινόταν σαν μελετημένο και οι κινήσεις του και τα λόγια του αυτό δείχνουν. Ήθελε να σκοτώσει, κύριε Τζουμπούλη. Έτσι το λέω εγώ, έτσι πιστεύω και έτσι είναι. Τίποτα άλλο. Δεν μεσολάβησε κάτι, ούτε κάποια συναλλαγή και με κάποιον συνάδελφο. Τον είχατε ξαναδεί στην εφορία? Γνωρίζετε ότι είχε κάποια εκκρεμή υπόθεση? Όχι, δεν είχε υπόθεση με τη ΔΟΗ. Καμία. Και από ό,τι μάθαμε δεν είχε και οφειλές και τέτοια. Σε ποιο τμήμα στράφηκε? Σε ποιο τμήμα στράφηκε συγκεκριμένα της ΔΟΗ? Στο τμήμα συμμόρφωσης και σχέσεων με το χρονόγραμμα. Στο τμήμα συμμόρφωσης. Στο δεύτερο όροφο, εκεί που είναι το εισόδημα. Εκεί που είναι το εισόδημα. Και απέναντι είναι. Είχε προσωπικές διαφορές με κάποιον από την εφορία? Από ό,τι γνωρίζουμε, όχι. Ναι. Μας κάνει εντύπωση που έφτασε στη ΔΟΗ, θερμομετρήθηκε, μπήκε πολύ ψύχρεμος μέσα και μέχρι και κάποια στιγμή, τουλάχιστον αυτά ξέρουμε, μέχρι τώρα θα μας πείτε περισσότερα, δεν είχε δείξει τίποτα. Ξαφνικά έγινε αυτή η έκρηξη. Έγινε όπως το λέτε. Για την ερημία που λέτε, προφανώς πιθανόν να το είχε και μελετημένο, δεν ξέρω. Υπήρχαν τώρα, άλλοι συναλλασσόμενοι με την εφορία μέσα εκείνη την ώρα, άλλοι που εξυπηρετούνταν? Λοιπόν, επειδή υπήρχε ένας χαμός, ακόμη και τώρα δεν είμαι σίγουρος αν υπήρχε ή δεν υπήρχε. Πιθανόν να υπήρχε. Ναι. Γιατί και εγώ, ενώ πήγα να ηρεμήσω, βλέποντας το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Ναι. Ξαναζήσατε. Σας το είπα και πριν. Πώς ο άνθρωπος αυτός ακινητοποιήθηκε και του πήρανε, τι έγινε ακριβώς, υπήρξε συμπλοκή? Μας ακούτε, κύριε Τζουμπούλη? Ακούτε. Ναι, τώρα σας ακούμε, κύριε Τζουμπούλη. Λέω, υπήρξε κάποια κίνηση προφανώς ακινητοποίησης του. Από ποιον και πώς υπήρξε συμπλοκή μέσα στην εφορία? Λοιπόν, μετά το αρχικό τώρα... σοκ. Μετά, επειδή υπήρχε κάποιο σοκ, δεν ξέρω να σας πω σίγουρα. Εγώ ξέρω ότι σε κάποια στιγμή του επεισοδίου, εγώ και 3-4 ακόμη συνάδελφοι, ίσως παραπάνω, τρέχαμε γιατί ήταν από πίσω μας και κυνηγούσε να χτυπήσει. Εγώ δεν ξέρω πώς μου ήρθε, έρχεται από την κεντρική σκάλα και έτσι τη γλίτωσα. Μάλιστα, η κοπέλα που ήταν πίσω μου συνέχισε ευθεία στο διάδρομο, την πρόλαβε, τη χτύπησε, έπεσε κάτω, αυτός. Έπεσε και αυτός και να τη χτυπήσει. Και εκεί ο διευθυντής της ΔΟΗ με κάποιον συμβασιούχο της ΔΟΗ τον ακινητοποίησαν. Μάλιστα. Σας ακούμε πραγματικά και εμείς ευρώντιτοι και εμείς συγκλονισμένοι. Δεν ξέρω, Δήμαρχε, τι μέτρα τώρα μπορείτε να ζητήσετε προκειμένου να μην επαναληφθεί, προκειμένου να υπάρξει ηρεμία στην πόλη? Κοιτάξτε να δείτε. Τα μέτρα προφανώς δεν είναι, αν όπως εξήγησε και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, η συμπεριφορά του συγκεκριμένου δράστη ήταν εντελώς ανέτια. Τι μέτρα να ζητήσει κανείς πέρα από τα γενικά που ισχύουν σε όλες τις οικονομικές εφορίες, σε όλες τις οικονομικές υπηρεσίες ανά την Ελλάδα? Πρέπει να σταθείτε δίπλα στους ανθρώπους αυτούς που είναι τραυματίες, Δήμαρχε. Και στις οικογένειές τους. Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με τις οικογένειες. Στρέφεται η σκέψη μας. Κοιτάξτε, αυτές τις δύσκολες μέρες ο καθένας έχει το δικό του πόνο, το δικό του πρόβλημα και στέκεται δίπλα στον δικό του άνθρωπο. Θα έρθει η ώρα, θα γίνει και αυτή η επικοινωνία, να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας
και την συμπόνια μας απέναντι στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα. Να συνδεθούμε και με τον συνάδελφό μας, τον Θεολόγο Ηλίου, τον ανταποκριτή μας στα Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Θεολόγο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε όλοι σοκαρισμένοι εδώ στο στούντιο με την περιγραφή του κυρίου Ζουμπούλη. Ναι, Θεολόγο. Βρισκόμαστε έξω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εδώ που μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες χθες το απόγευμα από το νοσοκομείο της Κοζάνης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Όπως είπαμε, οι δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Συγκεκριμένα, ένας 55χρονος νοσηλεύεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ μια γυναίκα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το δεξί της μάτι. Την ίδια ώρα, μια 47χρονη νοσηλεύεται με θλαστικά κατάγματα σε καλύτερη κατάσταση από τους υπόλοιπους ασθενείς. Από χθες έχουν γίνει ήδη κάποια χειρουργία στους ασθενείς και σήμερα το πρωί αναμένεται οι ιατροί να τους εξετάσουν ξανά και να εκτιμήσουν την κατάσταση. Μάλιστα. Δίνεται μια μάχη από τους γιατρούς. Προφανώς. Πάντως είναι απίστευτο, είναι φοβερό να πας να κάνεις τη δουλειά σου και σε μια εφορία να είσαι τόσα χρόνια σε μια περιοχή η οποία είναι μια. Είσαι στην Κοζάνη. Όπως μια ήσυχη έτσι πόλη. Μια ήσυχη πόλη που δεν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά και να σου τύχει τέτοιο πράγμα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα τελευταίο σχόλιο, Παναγιώτη Πλιάτσο, ένα τελευταίο σχόλιο. Βλέπω στο Κοζάνη Μίντι υπάρχει μια ανάρτηση ότι δέχεται κάποιο είδους διαδικτυακή επίθεση και το καταγγέλει μια εργαζόμενη στη ΔΟΗ. Τι έχει γίνει? Είναι πραγματικά αναστατωμένοι και πολύ στεναχωρημένοι εργαζόμενοι στη ΔΟΗ Κοζάνης από σχόλια που έχουν διαβάσει και σε τοπικό επίπεδο αλλά κυρίως σε πανελλαδικό, κυρίως στο Facebook, στο Twitter, επιδοκιμασίας της απίστευτης αυτής επίθεσης. Βεβαίως, επιδοκιμασίας, η γέλια, η ειρωνία. Είναι δεκάδες αυτά τα σχόλια. Σηκώ τα χέρια ψηλά με τους Ελληνάρες. Πραγματικά δείχνουν πόσο άρρωστοι είμαστε σε ένα μεγάλο βαθμό κοινωνία. Είναι πολύ στεναχωρημένοι οι εργαζόμενοι στη ΔΟΗ Κοζάνης και έχω δει τουλάχιστον 6-7 αναρτήσεις οι οποίες αποτυπώνουν και το συγκεκριμένο κλίμα. Και αν μου επιτρέπετε εδώ να πω για τους εργαζόμενους, είναι κομβικός ο ρόλος του συμβασιούχου, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που πήρε το μπαλτά, να το πω απλά, από τα χέρια του 45χρονου. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Ευχαριστώ καλά. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ θερμά. Κύριε Ζουμπούλη και βέβαια και σένα, Θεολόγη. Κύριε Φιλιππίδη, δεν έχω δυστυχώς άλλο χρόνο, Δήμαρχε. Ευχαριστώ θερμά και ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε εδώ στο μεγάλο κανάλι. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Μένιο. Μίνι καύσωνας. Μένιο.